Οι υψηλότερε θερμοκρασίε που επικράτησαν το φετινό καλοκαίρι και ιδίω κατά του μήνε Ιούλιο και Αύγουστο είχαν ω αποτέλεσμα να υποστούν μεγάλε ζημιέ η σικοπαραγωγή του νομού Λακωνία. Οι θερμοκρασίε άνω των 40 βαθμών Κελσίου είχαν σαν αποτέλεσμα την υποβάθμιση του καρπού με αποτέλεσμα η ζημιά στην παραγωγή εκτό από ποιοτική να είναι και ποσοτική. Με βάση τι καθορισμένε τιμέ αγορά ξηρών σήκων από την συνεταιριστική οργάνωση των παραγωγών σιγική ενώ οι τιμές για την Α1 και Β1 ποιότητα παραμένουν σταθερές, για τη Β2 ποιότητα η τιμή καθορίστηκε στο 1 ευρώ το κιλό, δηλαδή 9% χαμηλότερη σε σχέση με πέρυσι, και η Γ1 ποιότητα σε 0,85 ευρώ, δηλαδή 16% χαμηλότερη σε σχέση με πέρυσι. Κατά συνέπεια γίνεται κατανοητή η αγωνία των παραγωγών οι οποίοι πέραν των απολειών εισοδήματος λόγω της οικονομικής κρίσης και της αύξησης του κόστους καλλιέργειας υφίστανται και τις συνέπειες της πτώσης τιμής του παραγόμενου προϊόντος σε συνδυασμό με τις μεγάλες ζημιές λόγω των συνεπειών του παρατεταμένου καύσωνα. Στι παραπάνω διαπιστώσει έχει προβεί και η Σικική, η οποία έχει δραστηριοποιηθεί για την ενημέρωση των αρμοδίων φορέων. Ερώταται ο Υπουργό εάν προτίθεται να αποστείλει ο ΕΛΓΑ κλιμάκιο γεωπόνων εκτιμητών για την άμεση εκτίμηση τη ζημιά και την αποζημίωση των παραγωγών σε όλε τις πληγήσεις περιοχές και αν θα συνεκτιμηθεί για τη διαπίστωση του εύρου τη ζημιά η μείωση τη ποσοτική και ποιοτική απόδοση τη παραγωγή σε σχέση με προηγούμενε χρονιές.